Το πρώτο αεροσκάφος της TUSER προσγειώνεται πανηγυρικά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και τα σχέδια για μόνιμη αεροπορική σύνδεση Ηρακλείου και Κύπρου απογειώνονται. Η υποδοχή έγινε με τον πατροπαράδοτο τρόπο, με το αεροσκάφος να περνά από την αψίδα νερού που σχηματίστηκε. Υποδεχθήκαμε άλλη μια εταιρεία, η οποία ξεκινάει από τη χειμερινή περίοδο, αυτό είναι σημαντικό, τακτικά δρομολόγια με την Κύπρο. Κάθε υποδοχή, κάθε νέα άφιξη για μας είναι ένα θετικό στοιχείο και είναι μια ευχάριστη στιγμή. Ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου Γιώργος Πλιάκας υποδέχτηκε το διευθύνοντα σύμβουλο της TUSER, καλωσορίζοντας την εταιρεία στον Νίκος Καζαντζάκης, από που θα πραγματοποιούνται πλέον πτήσεις από και προς την Κύπρο. It's a historic moment for us to connect the two most beautiful islands in the Mediterranean. There are clearly very strong links between Crete and Cyprus. Τόσο ο κύριος Πλιάκας όσο και ο διευθύνων σύμβουλος της TUSER έκαναν λόγο για μια επερχόμενη χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό στην Κρήτη. Είναι μια ένδειξη ότι πραγματικά η Κρήτη είναι ένας δυνατός τουριστικός προορισμός και αυτή η σύνδεση που υπήρχε παλαιότερα με τη Σάιπρους και υπάρχει και με τη μεταγενέστερη Σάιπρους, αλλά τώρα βλέπουμε ότι ξεκινάνε μέσα στο Δεκέμβριο 2 δρομολόγια τη βδομάδα, ευελπιστώντας ότι το καλοκαίρι θα τα κάνουν 4 ίσως και καθημερινά. The demand has actually surpassed our expectations. And in fact, next summer we already added more flights in the summer, so you can actually book them straight away today. Για τους πρώτους επιβάτες των πτήσεων της TUSER, οι οποίες θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή και Κυριακή, η Περιφέρεια Κρήτης μοίρασε συμβολικά δώρα.